Πάμε στη σελίδα 61. Λέγει ότι ο Αντίχριστος είναι αντίπαλος του Χριστού. Βλασφημεί. Ποιος είναι ο Αντίχριστος που τολμάει να αντιπαλέει τον Χριστό? Παραποίηση στο νόημα του. Αντιπαλέει τους χριστιανούς. Εμάς βρίσκει αδυνάτους όταν αμαρτάνουμε. Τον Χριστό δεν τολμάει να τον αντενήσει ο Αντίχριστος. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Να συνεχίσουμε μετά. Το 1988 είναι η εποχή του Αντιχρίστου. Γιατί λέει η γραφή. Το 1988. Ναι. Είμαστε στην εποχή του Αντιχρίστου. Ναι. Γιατί λέει η γραφή. Ο Αντίχριστος τα πάντα επαλαίωσε. Έχουμε μπει λοιπόν στη νέα τάξη πραγμάτων. Παλαιώνει και μπαίνει στο καινούριο. Και το θηρίο που βγαίνει από την Άβυσσο και έχει δύο κέρατα είναι οι οπαδοί του Σατανά. Οι τραγουδιστές βάζουν κέρατα, κάνουν τα κέρατα με το χέρι, δείχνουν δηλαδή, με το χτένισμα, διαφημίζουν το σατανισμό. Θα ξεραθεί ο ποταμός Τύρης και Ευφράτης. Είναι με τα φράγματα που κάνει η Τουρκία. Μέγα καύμα εν τον ήλιο, το λεγόμενο θερμοκήπιο. Θα λυθούν οι ανέμοι. Βλέπουμε τις καταστροφές. Είμαστε δηλαδή προς κοντά στην καταστροφή του Ισραήλ που έρχεται και θα μετρήσει η μία γενιά. Άλλη φορά λέμε περισσότερα. Καληνύχτα. Γεια σας. Βέβαια είναι απόλυτες οι θέσεις, δεν μπορούμε να συμφωνούμε απόλυτα με τα όσα λέχθηκαν. Γιατί το επαλαίωσε σημαίνει ότι θέλει να δείξει ότι η γραφή είναι ξεπερασμένη, ότι οι πατέρες και ο χριστιανισμός είναι ξεπερασμένος. Είναι η εποχή του υδροχώ που αρχίζει, που μας φέρνει ας πούμε μια άλλη τάξη πραγμάτων, την νέα τάξη των πραγμάτων, την αντίχριστη, η οποία διακρίνεται από τον συγκερασμό θρησκειών, πολιτισμών σε έναν ενίο χαρμάνι. Και γι' αυτό ακριβώς και την ενία οικονομία, δηλαδή παγκόσμιος έλεγχος οικονομίας, παγκόσμιο κράτος, παγκόσμια θρησκεία. Γι' αυτό την Ορθοδοξία την έχουν εμπλέξει στα γρανάζια του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, να την εξευτελίσουν, να την σκόψουν την ουρά, να την αποορθοδοξοποιήσουν, ώστε εύκολα να την καθαριστήσουν υποχειρία της νέας τάξης των πραγμάτων. Ναι. Ναι, γεια σας κύριε Μιχαλόπουλε. Γεια σας. Έχω να κάνω δύο ερωτήματα στον πατέρα Εμμανουήλ. Ναι. Να κάνετε. Λοιπόν, στην Αποκάλυψη μέσα λέει ότι ο Κύριος θα στείλει τους δύο του προφήτες γιατί δεν θα υπάρχει άνθρωπος που να λέει στον κόσμο την αλήθεια για να μας πούν ποιος είναι ο Αντίχριστος και ο Αντίχριστος θα τους νικήσει αυτούς τους δύο προφήτες. Αυτούς δεν τους έχουμε δει, ούτε τον προφήτη Ηλία ούτε τον προφήτη Ενόχ. Δεύτερον, λέει ότι το σφράγισμα στο δεξί χέρι και στο μέτωπο θα το δώσει ο ίδιος ο Αντίχριστος. Και πολύ, όποιος έχει νου, ψηφισάτε τον αριθμό. Άρα, είναι κάτι εύκολο. Δηλαδή, όποιος άνθρωπος καταλαβαίνει, δεν χρειάζεται να έχει ειδικές γνώσεις, δηλαδή, συγγνώμη, θα καταλαβαίνει ποιος είναι ο Αντίχριστος. Εδώ όμως μας ζητάτε να ψάχνουμε πράγματα τα οποία καλά-καλά δεν βλέπουμε. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε ειδικές γνώσεις ηλεκτρονικού για να ψάξουμε να βρούμε το 666. Και δεύτερο ερώτημα. Πώς όλοι εσείς που αντιδράτε για το 666 και έχετε δει τον Αντίχριστο πρώτων πυλών δεν βλέπετε την αίρεση που έχει μπει μέσα στο σπίτι της Ορθοδοξίας και δεν αντιδράτε? Δηλαδή? Δηλαδή, ο Βαρθολομαίος έχει ξεπουλήσει την Ορθοδοξία. Το ίδιο και ο Σεραφείμ και ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας και ο πατήρ Μουλατσιώτης για το μόνο που κόπτονται είναι για το 666. Εγώ ξέρω ότι ο 15ος κανόνας πρωτοδευτέρα συνόδου λέει ότι όταν ο επίσκοπος κηρύττει τη αίρεση από άμβονα κόβω κοινωνία και αντιτάσσω μεγάλες αυτών. Έχει κάνει κάτι τέτοιο ο πατήρ Εμμανουήλ, έχει κάνει κάτι τέτοιο ο πατήρ Μουλατσιώτης. Και για τον, ούτε ο πατέρας Εμμανουήλ ανήκει στη Μητρόπολη Πρεβέζης και Νικοπόλεως. Ναι. Ούτε ο πατέρας Μουλατσιώτης ανήκει εκεί στην Πρεβέζη. Έχει σε άλλες Μητροπόλεις. Όχι, όχι. Εγώ δεν μιλάω συγκεκριμένα για τη Μητρόπολη. Μιλάω ναι. Γενικά για την Εκκλησία της Ελλάδος. Η ναι. Εκκλησία της Ελλάδος είναι στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Σαφώς ναι. Είναι. Τι κάνει ο πατήρ Εμμανουήλ και ο πατήρ Μουλατσιώτης? Αυτό που κάνει απόψε ο πατήρ Εμμανουήλ, τι είναι? Να απαντήσω και να με ακούσει. Ένα λεπτό, πατήρ Εμμανουήλ, με συγχωρείτε. Ναι, κοιτάξτε. Τι είναι αυτό που κάνει εδώ σε 5-6 εκπομπές? Ναι. Δεν είναι αντίσταση? Αντίσταση πώς? Δεν είναι παρέτηση?
Πώς θέλετε να την κάνει την αντίσταση? Πώς να την κάνει την αντίσταση? Ναι, για πέστε μα. Υπάρχουν οι κανόνες της Εκκλησίας που δείχνουν πώς γίνεται η αντίσταση. Για πέστε μου πώς γίνεται η κανόνες της Εκκλησίας. Μέσα από την αίρεση. Ναι. Πατήρα Μανουέλη, σε ποια, πού ανήκει, σε ποια Μητρόπολη? Λοιπόν, να απαντήσω. Ακούσατε με. Ναι, σας απαντάει ο ίδιος. Ναι. Τα 8 χρόνια που ήμουνα στο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μάλιστα. Περί τα 6 χρόνια ντουφεκάω συνέχεια το μονοφυσιτισμό, ναι, το παγκόσμιο σχολείο των εκκλησιών, τις αυθαιρεσίες του Βαρθολομαίου, τις αυθαιρεσίες των Ελλήνων Ορθοδόξων Ιεραρχών. Ένα αυτό. Λοιπόν, με αδικείτε, κυρία μου. Όχι, εγώ δεύτερον, είπα ότι δεν το κάνετε αυτό. Δεύτερον, να κόψω την επικοινωνία με τον επίσκοπο, αυτό είναι η λύση? Δηλαδή, νοσεί ένα μέλος, το κόβουμε το κεφάλι? Όχι, λάθος. Άκουσε. Εγώ αγωνίζουμε, αγαπητέ μου, όχι για διαιρέσεις και για σχίσματα. Εγώ αγωνίζουμε για την θεραπεία του κακού. Ο 15ος κανόνας λέει επένου άξιος και ορθόδοξος αυτός που θα κόψει η κοινωνία. Δεν λέει ότι γίνεται σχισματικός. Κάνετε λάθος, πάτερ. Επένου άξιος. Ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, δεν έκανε σχίσματα, είχε μείνει μόνος του όμως, και όλη τα πατριαρχία είχαν πέσει την αίρεση. Αυτός όμως δεν έκανε σχίσματα, έλεγε δεν επικοινωνώ μαζί σας, είστε αιρετικοί. Το ίδιο έκανε και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Δηλαδή την αίρεση θα την πολεμήσω ενώ βρίσκομαι μέσα στην αίρεση. Όχι, δεν είπαμε αυτό το πράγμα ότι βρισκόμαστε μέσα στην αίρεση. Εμείς δεν δεχτήκαμε την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Αντιδράσαμε στον Μπάλαμαν, στην Ένωση. Έχω μπροστά μου φωτογραφία του Σεραφείμ με τον Πατριάρχη των Μονοφυσιτών στην Αθήνα. Το συνούνται. Δώσανε μέχρι και ναό, έχει δοδηλωθεί ο ναός στην Ακαδημία. Ποιος αντέδρασε? Αντιδράσατε, πατέρα, αλλά εκεί ανήκετε. Ανήκετε στην εκκλησία αυτή ακόμα. Δεν λένε έτσι οι πατέρες όμως. Οι πατέρες λένε αυτά τα οποία λέω εγώ. Όταν θα είναι η ώρα εγώ να αποχωρήσω από μια εκκλησία θα το κάνω με γενοφροσύνη. Αλλά δεν είμαι εγώ τσαρλατάνος, 500 κόμματα κάμανε οι παλαιομολογήτες να κάνω κομματισμό. Α, κοιτάξτε, μην το πάτε εκεί. Οι παλαιομολογήτες μπορεί να είναι 500 κόμματα, είναι ενωμένοι σαν της πίστεως όμως. Και επί Μεγάλου Βασιλείου υπήρχαν 4 αρχιεπίσκοποι. Λοιπόν, σας απαντάω ευθέως ότι είχαμε λάθος. Εγώ αν έβλεπα ενωμένη την παλαιομολογήτη για εκκλησία, θα μπορούσε να επενέσω. Μόνο το Άγιον Όρος είναι ενωμένο. Α, δηλαδή, ενωμένοι, να είμαστε ενωμένοι με τους αιρετικούς και να μην γίνουμε Ορθόδοξοι, ας είναι και σε... Λοιπόν, κάνετε λάθος. Με ποιους αιρετικούς... Νομίζω πατέρα, πατέρες να λένε... Άκουσε. Τρέχεις και δεν είναι σωστό αυτό. Ναι. Με ποιους αιρετικούς είμαστε ενωμένοι? Καταγγείλαμε την προσπάθεια ενώσεις με μονοφυσίτες. Άκουσε πρώτα, ας τους κανόνες, τους ξέρουμε εμείς πιο καλά πως είναι. Λοιπόν, καταγγείλαμε αμέσως, επί 6 χρόνια καταγγέλλω και στο σταθμό, και αυτό με διάκοψαν, καταγγέλλω την ένωση με μονοφυσίτες. Καταγγέλλω την ένωση με τους Ουνίδες στον Πάλαμαν και διαμέσου αυτών με το Βατικανό. Καταγγέλλω την προδοσία του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών μέχρι που το χαρακτήρισα τσαρλατάνικο, γύφτικο, παζάρι. Λοιπόν, δεν είμαι εγώ κανένας τσαρλατάνος να γυρνάω από πόρτα σε πόρτα των παλαιομολογητών σχισματικών που έγιναν 100 κομμάτια. Στο γεγονός πολύ καλά να πάω. Στα Ιερουσαλήμ να πάω. Αλλά δεν είναι η ώρα αυτή τώρα. Σχισματικός, πάτερ, δεν είναι όποιος πάει με την Ορθοδοξία. Σχισματικός είναι όποιος μένει με τους αιρετικούς. Εσείς σας το είπα, αλλά πάτε δεν μου δίνετε. Μη είσαστε ακόμα, πολεμάτε την αρρώστια με την αρρώστια. Βεβαίως και θα την θεραπεύσουμε την αρρώστια. Ενώ εσείς έχετε γίνει 100 κομμάτια με το παλιό, 100 παλαιοί, 100 αρχιεπίσκοποι, άλλοι αναθεματιστήκατε, δεν έχετε εκκλησία. Κάτι να σας πω κάτι, σε ένα σπίτι ο πατέρας δεν έχετε εκκλησία ένα, 10 παιδιά, αν τα παιδιά μεγαλώνουν μεταξύ τους, πάλι παιδιά του πατέρα είναι. Τα νόθα όμως που βρίσκονται έξω από το σπίτι έχουν το πρόβλημα. Κοιτάξτε, αρκετά σας είπαμε. Εάν είχατε λίγο ταπείνωση θα καταλαβαίνατε ότι κάνετε λάθος. Μα εγώ δεν χρησιμοποίησα τη λέξη εγώ που μου είπατε εσείς ότι εγώ ξέρω τους κανόνες καλύτερα. Εσείς το είπατε. Άρα για ποια ταπείνωση μου μιλάτε? Το ότι είπα ξέρω τους κανόνες δεν είναι ταπείνωση. Θες να μου κάνεις μάθημα τώρα κανονικού δικαίου. Εγώ ξέρω τους κανόνες καλύτερα από σένα. Πώς το ξέρετε σε αυτό? Λοιπόν, δηλαδή είχετε γίνει πάπας. Αυτό είναι ασέβεια να μιλάς έτσι. Λοιπόν, μπορείς να μου δείξεις πού είναι η εκκλησία στα 5-10 κόμματα που κάματε. Πού είναι η εκκλησία ενωμένη στην πίστη? Ποια πίστη?
Όχι για την καρέκλα, για την καρέκλα. Αυτό είναι αίρεση. Αυτό είναι αίρεση. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο πίστη και θεωρία. Η Εκκλησία είναι και σώμα συγκεκριμένο που αποτελείται από. Από αιρετικούς δηλαδή. Αιρετικοί δεν είναι οι νομερολογίτες. Όχι, ακριβώς... δεν είπα ότι οι αιρετικοί είναι νομερολογίτες. Οι επίσκοποι με αυτά που κάνουν γίνονται αιρετικοί. Ορισμένοι έχουν πέσει σε αυτή την πλάνη που θα θεραπευτούν και θα έχουμε ενότητα. Ενώ δηλαδή εσείς... όταν ο αρχηγός της Εκκλησίας έχει πέσει, γιατί λέτε το ορισμένοι και δεν λέτε όλοι. Δεν είναι ένας που αποτελεί την Εκκλησία. Και όταν ακριβώς θα έρθει το θέμα, θα δώσουμε τους αγώνες και η Εκκλησία θα καταρθεί, θα αποκτήσει πάλι την ταυτότητά της και θα εμέσει οτιδήποτε αλότριον υπάρχει. Άτε, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά τουλάχιστον έχουμε μία Εκκλησία ενότητα. Εσείς έχετε 5-6 κομμάτια. Και η παπική μία Εκκλησία, τι είπα να πω ότι είναι. Άστα αυτά τώρα, παπική, δεν έχει καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Δεν έχει καμία σχέση, ναι, αλλά ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης εκεί βρίσκεται συνέχεια. Τον καταγγέλλουμε και τον αναιρούμε. Τον αναιρείτε. Βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι αν εμφανιζόταν εκεί θα του φυλάγατε και το χέρι. Τι σημασία έχει αυτό. Έχει, πάτερ μου, έχει. Εγώ καταγγέλω δεν μπορώ να καταλάβω. Καταγγέλω... Είστε βέβαιος, πατέρα Μανουλίδο, θα του φυλάγαμε το χέρι. Ορίστε. Θα σε ρωτάω εγώ, ο Μιχαλόπουλος. Είστε βέβαιος ότι θα του φυλάγαμε το χέρι. Κύριε Μιχαλόπουλε, για εσάς δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρετε. Ακούστε. Προσωπικά... Ένα λεπτό. Το δεν ξέρω. Ε? Το δεν ξέρω. Ήταν ο πατέρας Εμμανουήλ. Ήταν ευγενικός μαζί σας και εγώ θα είμαι ευγενικός. Ε. Το δεν ξέρω σε μένα δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει το εξής. Ε. Ναι ή όχι. Γνωρίζετε ότι εγώ δημοσίευσα 2, 3, 4, 5 άθρα εναντίον του Βαρθολομαίου, τον είπα, ένα λεπτό, αφήστε συγχαρητήρια, δεν τα θέλω. Ότι δημοσίευσα άθρα εναντίον του Βαρθολομαίου και ότι έγινε δίκη 5 ημέρες και αθώθηκα πανηγυρικά. Μα γι' αυτό σας... Πώς θα του φύλαγα το χέρι λοιπόν. Μα εγώ δεν απευθύνθηκα για σας. Τι για μένα, γιατί ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας θα του φύλαγε το χέρι. Φυλάει πολλά χέρια, έχετε δει τον Καλύβα να φυλάει πολλά χέρια. Κύριε Μιχαλόπουλε, ναι. Να σας πω. Ναι. Ρώτησα τον πατέρα Εμμανουήλ. Και μιλάτε σε μέναν ο οποίος όπως ξέρετε καλά είμαι συμπαθών προς πως το παλαιό ημερολόγιο. Και έχω βληθεί για το παλαιό μερολόγιο. Και εγώ έχω γράψει για τον Σεραφείμ και του έχω σου τα εξαμάξεις. Αλλά ο Σεραφείμ είναι από τους πρώτους που προστάτησε εναντίον της συνθήκης του Σέγγεν. Αν θέλετε ιστορικά να τα πούμε. Δεν χρωστάω καμία καλή κουβέντα εγώ στο Σεραφείμ. Τον έχω πει αθεολόγητο, τον έχω πει όσα του έχω πει. Του έχω πει πάρα πολλά και για θέματα της Εκκλησίας και για θέματα ανθρώπων που έχουν κάνει τα όσα έχουν κάνει, αλλά στα εθνικά θέματα και στα θέματα της Ορθοδοξίας ο Σεραφείμ δεν έχει το τέρι του από τους νεότερους αρχιεπισκόπους. Πέστε μου που πήγε ο Σεραφείμ, μήπως πήγε, γιατί ο Ιερώνυμος επήγαινε στις διεθνείς της αγάπης και σε άλλες καταστάσεις. Ο Σεραφείμ φάνηκε πουθενά. Ο Σεραφείμ τα έχει καλά με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, σας ρωτώ. Αν τα έχει καλά. Ναι. Και αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Πώς δεν σημαίνει, δηλαδή τι σημαίνει για εσάς. Έπρεπε να πάρει το τουφέκι και να πάει στο να το σκοτώσει. Κύριε Μιχαλόπουλε, ένα λεπτό. Ναι. Έδωσε, μπορεί να μην τα έχει καλά με τον Βαρθολομαίο. Ναι. Ξέρω γιατί δεν τα έχει καλά. Ναι. Αλλά έδωσε την ζωοδόχο πηγή στην Ακαδημία σου Μονοφυσίας. Ποιος την έδωσε την ζωοδόχο. Δεν ήξερε ο Σεραφείμ στην κατάσταση ασθένειας που την έδωσε ο. Ο Σεραφείμ την έδωσε, σοβαρά κουβεντιάζεται. Ο αρχιγραμματέας και επίσκοπος της Ιεράς Συνόδου την έδωσε. Και για το θέμα το ξέρω καλά, γιατί εγώ την έβγαλα την είδηση στον αέρα με τα φωτογραφίας. Αυτά αν παρακολουθείτε. Πριν τρία χρόνια βεβαίως. Ωραία, δηλαδή. Λοιπόν, και αγωνιστήκαμε. Άκουσα, αγαπητέ. Βεβαίως είχε άγνοια ο Σεραφείμ στην κατάσταση που βρίσκεται. Και σας ομιλώ εγώ και το είπα και δημόσια και παραξηγήθηκα. Ο Σεραφείμ κάνει εδώ και 5 χρόνια αιμοκάθαρση. Ναι. Κάθε 3 ημέρες, ένα λεπτό. Ναι. Κάθε 3 ημέρες κάνει αιμοκάθαρση, αγαπητέ φίλε. Ναι. Και εγώ, ο οποίος επήγα στο Ωνάσιο με την περίφημη εκείνη εγχείρηση που έκανα και μου έκαναν 3 φορές αιμοκάθαρση, είπα Θεέ μου συγχώρεσέ με για όσα έχω γράψει για τον Σεραφείμ. Διότι υπήρξαν 2 και 3 ώρες στο νοσοκομείο όπου έχανα τα λογικά μου από τους πόνους της αιμοκαθάρσεως που γυρίζει το κεφάλι μου ανάποδα.
Τι μου λέτε τώρα περί Σεραφείμ? Αφήστε το Σεραφείμ στην άκρη. Για δεν ομολογείτε ποιος το έκανε. Ποιος έδωσε τη ζωοδόχο πηγή? Ποιος είναι στη ζωοδόχο πηγή απάνω? Πέστε μου. Πέστε μου ποιος είναι στη ζωοδόχο πηγή. Πήρα από τηλέφωνο για να μου πούμε ποιος έδωσε τη ζωοδόχο. Ποιος είναι στη ζωοδόχο πηγή, πέστε το, γιατί το ομολογείτε. Πήρα τηλέφωνο για να μου πει ο πατήρα με. Εδώ σας σε ρωτώ, γιατί δεν μου απαντάτε εμένα. Ναι. Ποιος έδωσε τη ζωοδόχο πηγή? Τότε άμα δεν ξέρετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, γεια σας. Λοιπόν, να απαντήσω συνοπτικά όσον αφορά τους δύο προφήτες. Αναφέρεται στο... Ζωδόχο πηγή είναι προϊστάμενος ο επίσκοπος αρχιγραμματέας, έτσι. Και έκανα συνεχείς αγώνες... Πώς είναι, πατέρα μου? Ας μην αναφέρω. Ωραία, εντάξει. Έκανα συνεχείς αγώνες, κατήγγελα συνέχεια στο σταθμό της Εκκλησίας. Μα αυτό σημαίνει ενημέρωση και αυτό σημαίνει θεραπεία. Αυτή η μουρλία, δηλαδή έκαμε μια προδοσία. Ένας άντρας, ας πούμε, κόβουμε χέρια από ό,τι να διαλύουμε. Αυτό είναι σχηματικό. Εγώ είπα, κοιτάξτε, πατέρα Μανουήλ, εγώ είπα. Δεν μπορεί να λέει για τον Σεραφείμ. Εγώ καλές κουβέντες δεν χρωστάω στον Σεραφείμ. Ναι. Το ξέρετε πολύ καλά. Καλές κουβέντες δεν χρωστάω στον Σεραφείμ. Παρόλο ότι είναι οικογενειακός μας φίλος, παρόλο ότι. Εμένα μου συμπαραστάθηκε σε δύσκολες στιγμές, καθαρά, ας πούμε, όχι οικονομικού περιεχομένου, καθαρά πολιτικού, ας πούμε, στριμωξήματος που μου είχαν κάνει στα χρόνια της επταετίας. Παρόλο. Οφείλω μου να πω ότι είναι αθεολόγητος. Οφείλω να πω ότι έχει κάνει πάρα πολλά σφάλματα. Οφείλω να πω ότι ανακάτωσε σε πολλά θέματα την Εκκλησία. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι Ορθόδοξος και Έλληνας. Και δεν είναι Έλληνας. Δεν πήγε ούτε στο Βατικανό, ούτε στο Βαρθολομαίο, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Τα κατήγγειλε αυτά. Και οι άλλοι όλοι τώρα ξέρουνε, γιατί τα έχει με τον Βαρθολομαίο. Τι ξέρουνε τώρα, λες και είναι όλοι στις κρεβατοκάμαρες και στα προσωπικά γραφεία των αρχιεπισκόπων και των πατριαρχών, ας πούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το δεύτερο. Αντίδραση στις αιρέσεις. Ποιος άλλος αντέδρασε για τις αιρέσεις και κατήγγειλε όλα αυτά, μάλιστα μέσα στο σταθμό της Εκκλησίας, για τον οποίο λόγο και απεχώρησα. Ποιος άλλος τα κατήγγειλε και στα άλλα κανάλια που πήγαινα. Και εδώ. Δεύτερο. Όσον αφορά ότι ασχολούμαστε με τις, όχι με τις αιρέσεις, αλλά με το 666, ασχολούμαστε με τα πάντα. Δεν ξεχνάμε ούτε το 666, γιατί ήταν μέγα θέμα κεφαλαιόδου σημασίας και σωτηρίας. Δεν ξεχνάμε και τη Σέγγεν. Τι θέλουμε λοιπόν την αίρεση να κυνηγάμε μόνο και να μας έρθει η Σέγγεν να μας τις επιβάλλει όλες με το ζόρι? Και ότι ακριβώς έχουμε ένα δεδομένο. Έχουμε ένα δεδομένο εδώ. Φερρυπίν είναι ένας νομικός, Ταυριανίδης Νικόλαος. Μας ομιλεί με εκτεταμένο λόγο ότι η Σέγγεν θα μας επιβάλλει δεσμεύσεις. Δεν θα μπορούμε, αγαπητέ μου Γρηγόρη, να κάνουμε εδώ ένα αρχείο και να λέμε αυτές οι σειρές, αυτά τα μέλη έχουν στον αγώνα το ενδιατικό που κάνουμε. Θα μας πούν, πήρατε άδεια, θα μας βάλουν φυλακή. Δηλαδή η Σέγγεν μας βάζει περιορισμούς και στον αγώνα κατά των αιρέσεων. Ναι. Λοιπόν. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Κύριε Μιχαλόπουλε, σας εύχομαι ο Θεός να σας έχει καλά και σιδερένιος. Ευχαριστώ πολύ. Ευλογείτε, πατέρα Μανώλη. Ο Κύριος. Ήθελα να σας πω, προχθές είχα πάει στο κήρυγμα του Σωτηρόπουλου την Κυριακή, πατέρα Εμμανουήλ, και γίνεται μια κίνηση για να σας βοηθήσουν, αυθόρμητη φαντάζομαι. Στέλνουν τηλεγραφήματα στην Ιερά Σύνοδο. Επίσης, θέλω να σας πω το εξής. Έχω δει ένα βίντεο από τη συμπροσευχή της Καμπέρα. Μάλιστα. Γνωστό αυτό, το έχουμε, η κυρία Δουράκη το έχει δείξει και εδώ το έχουμε δείξει. Ξέρετε ότι σε αυτό το βίντεο εμφανίζονται δύο Μητροπολίτες, δύο τουλάχιστον. Γνωστά. Τα έχουμε εμφανίσει. Έχει κάνει ήδη μεγάλη εκπομπή η κυρία Δουράκη. Και για το Μελέτη λοιπόν, τα ξέρετε. Ναι. Τα γνωρίζουμε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Το κόψαμε. Λοιπόν, δεν πολεμάμε μόνο... Είναι οι γραμμές γεμάτες και πρέπει να μην... Δεν πολεμάμε μόνο Σέγγεν, ταυτότητες και στα εθνικά θέματα. Ας μου πει ένας, αν παρέλειψα κάτι. Όλες τις αιρέσεις έχω αντιμετωπίσει. Και μέσα εκεί που δεν μου επιτρέπετο. Και με τον Πάπα τα έβαλαν, δεν μου επιτρεπόταν. Όταν ακριβώς το Βατικάνο έγραψε σε μια εφημερίδα ελληνική εδώ, ότι σατανικά πράγματα έκανε ο Σεραφείμ. Και αυτούς τους μασκαράδες θα αφήσουμε. Θα κάνω 10 εκπομπές αποκλειστικά για την φανέρεση του Βατικανού, του Παπισμού. Όχι, μου είπαν μέσα στο σταθμό της Εκκλησίας. Μην έχουμε αντιδράσει. Εγώ τις έκανα. 10, 20 έκανα. Και σε κάθε εκπομπή κατηγορούσα τις αυθαιρεσίες του Βατικανού, τις αυθαιρεσίες των μονοφυσιτών, την προδοσία της Ορθοδοξίας. Ποιος μπορεί να με κατηγορήσει? Το ότι δεν απεχώρησα να αποσχιστώ, να αποτυχιστώ, τα παραμύθια, οι ζούρλιες των σχισματικών. Θα τραπεθεί το κακό. Ορίστε. Ναι. Και
πάλι πατή Νεκτάριος, με συγγνώμη που ενοχλώ δεύτερη φορά, αλλά ακούστηκε το όνομά μου, γι' αυτό ξαναπήρα. Μάλιστα. Ο κύριος βρίσκεται ένα δίκο. Το δίκαιο το έχει ο πατήρ Εμμανουήλ. Εμείς αγωνιζόμαστε και εναντίον του οικουμενισμού, ενώ όντως ο Άγιος Πρεβέζης εθεάθηκε στο βίντεο στην Καμπέρα στη συμπροσευχή με τον οικουμενισμό. Έχει και εκεί μεμπτό, σύν όλα τα άλλα. Και ο πατήρ Καλύβας επανειλημμένος και για τα εθνικά και για όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά κύριε Μιχαλόπουλε, έχω να πω το εξής. Ένα λεπτούλι μονάχα, γιατί από τον πολύτιμο χρόνο, διότι τηλεφωνούν πάρα πολύ. Θα έχουμε, κάνουμε φίλοι και φίλες, με συγχωρείτε πατέρα μου, ναι. Φίλοι και φίλες, η εκπομπή πρέπει να τελειώσει 10:30. Έχουμε παράταση της εκπομπής, διότι όπως μου τηλεφωνούν από το κοντρόλο και από το τηλεφωνικό κέντρο, είναι εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, τα τηλεφωνήματα. Θα εξαντλήσουμε όσο μπορούμε, κόβοντας άλλες εκπομπές, θα εξαντλήσουμε για να ακουστούν όλες εκείνες οι φωνές μέσα στα πλαίσια τα χρονικά που μπορούμε, όλες εκείνες οι φωνές που πρέπει να ακουστούν σε αυτή την εκπομπή. Ναι, πατέρα μου, Λατσότη. Θέλω λοιπόν να προσέξετε, τόσο εσείς όσο και όλοι τηλεθέτε, το παράδειγμα το οποίο θα αναφέρω, διότι εκεί βασίζεται η όλη υπόθεση της Έγκεν, Μάστρεχ κτλ. Κάποτε ήταν ένας βασιλιάς και κυβερνούσε το έθνος του ελεύθερα. Είχε μια γυναίκα, τη Βασίλισσα. Η Βασίλισσα παρακαλούσε κάθε μέρα να κυβερνήσει και αυτή για ένα 24ωρο το έθνος. Ο βασιλιάς όμως επέμενε και έλεγε αδύνατον και αδιανόητον αυτό που μου ζητάς, Βασίλισσα. Τότε εκείνη επέμενε, μα μαζί κάναμε τα παιδιά, μαζί ζήσαμε τόσα χρόνια, μαζί αγωνιστήκαμε, γιατί για 24 ώρες δεν δικαιούμαι και εγώ σε γυναίκα σου να κυβερνήσω. Τελικά πίστηκε ο βασιλιάς και παραδίδει το σκύπτρο και την σφραγίδα στη Βασίλισσα για 24 ώρες άνευ όρων. Μόλις πήρε η Βασίλισσα το σκύπτρο και την σφραγίδα, εκδίδει το πρώτο βασιλικό διάταγμα. Να συλληφθεί ο τέος βασιλεύς. Φροντικό διάταγμα δεύτερον. Να αποκεφαλιστεί ο τέος βασιλεύς. Έτσι η Βασίλισσα κυβέρνησε και βασίλευσε στη χώρα των ανοήτων για πολλά πολλά χρόνια. Στο παράδειγμα αυτό, στη θέση της Βασίλισσας βάλτε την Ενωμένη Ευρώπη. Και τη Σέγγεν. Στη θέση, μισό λεπτούλη πατέρα Μανώλη, στη θέση του βασιλέως βάλτε τον πρωθυπουργό, τον εκάστοτε πρωθυπουργό της Ελλάδος. Κάποια στιγμή ο βασιλεύς, ο πρωθυπουργός, δίδει με τη συνθήκη του Μάστριχ που υπεγράψαμε σφραγίδα και σκύπτρο στη Βασίλισσα, στην Ενωμένη Ευρώπη, και της λέει πάρε και τη σφραγίδα, πάρε και το σκύπτρο και κυβέρνησε. Και έρχεται τώρα οι δικηγόροι, ο δικηγορικός σύλλογος των Αθηνών, έρχονται εκλεκτοί βουλευτές, εκλεκτοί και διαπρεπείς νομικοί και μας λέγουν με αυτό που κάναμε διοικεί η Βασίλισσα τώρα υπεράνω του συντάγματος, όπως πολύ ωραία είπατε προηγουμένως, υπεράνω του συντάγματος, και γι' αυτό ακούμε και δίδει εντολές η Βασίλισσα αυτή τη στιγμή. Θάψτε τα μήλα, πετάτε τα πορτοκάλια, κάψτε τα καπνά σας, εγώ επιδοτώ χειροβοσκούς και όχι εγώ πρόβατα, εγώ επιδοτώ εκείνο. Εκείνη διατάζει η Βασίλισσα, αυτή αποφασίζει τι θα θάψουμε. Θα φάτε τώρα κοκορέτσι, τώρα δεν θα φάτε κοκορέτσι. Τώρα θα κάνετε εκείνο, δηλαδή έχει το δικαίωμα να νομοθετεί για τα προϊόντα μας, για το τι θα τρώμε, γιατί κρατάει το σκύπτρο. Και πρωθυπουργός να αλλάξει, δεν έχει δικαίωμα, βάσει του Μάστριχ, δεν έχει δικαίωμα να κυβερνήσει της Ελλάδος πρωθυπουργός, διότι το σκύπτρο το κρατάει η Βασίλισσα. Και έρχομαι τώρα, η Βασίλισσα διατάζει και θα διατάξει καύση των νεκρών, και ας πούμε εμείς όχι, θα διατάξει η Βασίλισσα υποχρεωτικός ο πολιτικός γάμος, κατάργηση του θρησκευτικού, και ας πούμε εμείς αν μπορούμε όχι. Όπως δεν μπορούμε να πούμε για τα μήλα, για το ένα, για το άλλο, βάσει του Μάστριχ, δεν μπορούμε για κανένα θέμα. Διατάζει τώρα η Ευρώπη και λέει
Πάρτε ταυτότητες. Είτε έχουν το 666, είτε δεν το έχουν. Έτρων εκάτρων αυτό. Αυτή διατάζει. Αύριο μεθαύριο θα διατάξει κάτι άλλο. Να διακοπεί η μισθοδοσία των δεσποτάδων και των παπάδων. Το έχει το δικαίωμα να το κάνει. Και των θεολόγων. Και των θεολόγων. Και τότε τα θρησκευτικά θα κοπούν. Οι παπάδες και οι δεσποτάδες. Έχει το δικαίωμα να διατάξει η βασίλισσα. Τι, ότι καταργούνται οι εθνικές σημαίες και επικρατεί μόνο η δικιά μου, τη ΕΟΚ. Καταργούνται οι εθνικοί ύμνοι, θα επικρατήσει η Πέμπτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Το έχει το δικαίωμα, γιατί έχει τη σφραγίδα και το σκύπτρο. Έτσι και πρωθυπουργός να αλλάξει ό,τι και να κάνουμε και όποιος και να μπαίνει επάνω, η βασίλισσα κρατά το σκύπτρο. Έτσι όλοι λοιπόν, αγρότες, εκπαιδευτικοί, παπάδες, δεσποτάδες, όσο και αν απευθύνεστε στον βασιλέα, το σκύπτρο το κρατάει και τη σφραγίδα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Η βασίλισσα, ετούτη εδώ, είναι στρατιωτάκια. Και γι' αυτό έρχονται κοινοτικές εντολές. Ποιος εντέλεται? Ο ανώτερος προς τον κατώτερο. Και ανώτερος είναι η βασίλισσα αυτή τη στιγμή. Και κατώτερος γι' αυτό παίρνει κοινοτική εντολή. Ο αξιωματικός δίνει εντολή στο στρατιωτάκι. Το Σιμίτι και τον εκάστοτε Σιμίτι. Έτσι λοιπόν, όχι ταυτότητες θα μας δώσουν όταν θελήσουν με 666, αλλά κινδυνεύει με τη Σέγγεν. Πήραν τώρα και κρατάει το σκύπτρο, πατέρα Εμμανουήλ και κύριε Μιχαλόπουλε. Κρατάει το σκύπτρο και την υπογραφή και τη σφραγίδα η βασίλισσα. Και το πρώτο της βασιλικό διάταγμα είναι: για τους υπηκόους μου μαζέψτε και την παραμικρότερη πληροφορία. Αυτό λέει η Σέγγεν. Τι σημαίνει? Τι θέλει η βασίλισσα για τους υπηκόους της και την παραμικρότερη πληροφορία? Σημαίνει, κύριε Μιχαλόπουλε, όχι αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι θέλουν να πιάσουν τους εγκληματίες ή θέλουν να πιάσουν τους ναρκωμανείς. Θέλουν να εντοπίσουν ποιοι είναι υπέρ της Ενωμένης Ευρώπης, της βασίλισσας, και ποιοι είναι κατά, ώστε αύριο μεθαύριο ένας επίδοξος Χίτλερ ή ένας αντίχριστος ή οποιοδήποτε καταλάβει η θέση των Βρυξελών να γνωρίζει ποιοι είναι η επικοή του και ποιοι είναι εκείνοι που αντιστέκονται. Και τότε θα δώσει το επόμενο. Συλλάβετε τους, αποκεφαλίστατε τους, όπως έκανε ακριβώς και η βασίλισσα με τον βασιλιά. Πριν η βασίλισσα μας αποκεφαλίσει, για θα φτάσει εκεί. Διότι όταν μας καταργεί σύνορα, σημαίες, εθνικές γιορτές, όταν μας καταργεί θρησκεία, όταν θα επιτρέψει την κάψη των νεκρών, όταν θα καταπατήσει τα πάντα και θα γίνει γης μαδιά η Ελλάδα με τις κοινοτικές εντολές, τότε είναι όντως να μας έχει δολοφονήσει και ας ζουν τα κεφάλια μας. Πριν λοιπόν η βασίλισσα, κύριε Μιχαλόπουλε, δώσει και την εντολή να μας αποκεφαλίσουν, ή ας τις βάλουμε όρους, ή ας τις πάρουμε το σκύπτρο και τη σφραγίδα από τα χέρια της τώρα που είναι νωρίς. Ένα από τα δύο. Ή όρους στη βασίλισσα, και μ' άρεσε γιατί έτσι ξεκίνησε ο πατήρ Εμμανουήλ, να θέσουμε όρους στην Ενωμένη Ευρώπη. Στη βασίλισσα θέστε όρους. Ο βασιλέας έχασε το κεφάλι του, γιατί όπως σας είπα έδωσε ανεφόρον. Ανεφόρον έδωσε το δικαίωμα να κυβερνήσει. Ή θα χάσουμε το κεφάλι μας όπως πάμε, ή πρέπει να βάλουμε όρους ή να τις πάρουμε το σκύπτρο. Πατέρα Εμμανουήλ, η Νταϊάννα ενοχλούσε τα ανάκτορα. Η Δήμητρα ενοχλεί την κυβέρνηση. Μου φαίνεται ότι κάποιοι κληρικοί ενοχλούν το εκκλησιαστικό κατεστημένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που είπε ο πατήρ Νεκτάριος. Να κάνουμε ένα διάλειμμα και να αρχίσουμε μετά. Φίλοι και φίλες, ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό. Και παρόλο ότι θα έπρεπε να κλείσει εδώ η αφύλακτη διάβαση, θα συνεχίσουμε, γιατί όπως σας είπα από το τηλεφωνικό κέντρο είναι εκατοντάδες τα τηλεφωνήματα. Θέλω να ακουστούν επάνω στο θέμα, σε αυτό το δύσκολο θέμα, στο μεγάλο πρόβλημα, όλες οι φωνές, παρόλο ότι όπως διαπιστώνετε έχω μια δικαιολογημένη κόπωση. Κόπωση η οποία προέρχεται, όπως ξέρετε, από τη γνωστή εγχείρηση που έκανα της καρδιάς. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε. Φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε. Βασικά υπάρχουν πάρα πολλά, οι γραμμές είναι όλες αναμένες, 10 γραμμές.
είναι αναμένες. Συνεχίζουμε με διάφορα τηλέφωνα. Όπως είδατε, το ερχόμενο Σάββατο στις 7:30 μαζί με τον πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου, μαζί με τον πατέρα Γεώργιο Πυρουνάκη, με Μεταλλινό. Θυμήθηκα τον πατέρα Πυρουνάκη, δύο συγχωρέστε τον, Μεταλλινό, και άλλες προσωπικότητες τιμάμαι κι εγώ στο από κολέγιο που εκπροσωπεί τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ για τους αγώνες μικρούς ή μεγάλους, αδιάφορο, που έχω δώσει για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Στο Σάββατο στις 7:30 σας καλώ προσωπικά, θα είναι ξεχωριστή χαρά για μένα να είστε στο Κάραβελ. Ακόμη με την ευκαιρία θα θέλω να σας πω ότι μέσα στο Γενάρη θα υπάρξει στο ίδιο ξενοδοχείο η Γενική Συνέλευση του, πλέον αφού εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε, το Πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου για τον Ανταιρετικό Αγώνα, του οποίου πρόεδρος είναι ο εκλεκτός συνεργάτης της τηλετόρα και αγωνιστής, ο πατέρας Εμμανουήλ Καλύβας. Θα γίνει μια Γενική Συνέλευση, θα εγκριθούν έσοδα-έξοδα, θα ανακοινωθούν τα πάντα και βασικά θα έχουμε στη διάθεσή μας τα 3-4, θα θέσουμε εκεί τα 3-4 κτηριακά συγκροτήματα τα οποία έχουμε βρει στο κέντρο της Αθήνας προς ενοικίαση. Λοιπόν, να ακούσουμε την πρώτη γραμμή ή θέλετε να συνεχίσετε. Να συμπληρώσω. Να τους πάρουμε ένα λεπτό. Ναι. Καλησπέρα σας. Εμμανουήλ, την ευχή σας. Κυρίου. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τον προηγούμενο τηλεθεατή, ο οποίος άρχισε να κατηγορεί χωρίς να ξέρει το έργο του καθενός, τι έχει κάνει ο κάθε κληρικός στην εκκλησία μας. Και ειδικά για τον πάτερ Νεκτάριο Μουλατσιώτη, ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβα τον γνωρίζω μόνο από 1-2 εκπομπές στον οποίο τον έχω δει. Δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Για το έργο και τις θέσεις του πατέρα Νεκτάριου Μουλατσιώτη, δεν είμαι ικανός εγώ να τον εκπροσωπήσω, αλλά θέλω να πω στον αγαπητό τηλεθεατή τον οποίο μας μίλησε ότι δεν έχει καθόλου φόβο Θεού, γιατί τους ανθρώπους τους οποίους εμείς οι άνθρωποι τους κρίνουμε άδικα, ο Θεός μπορεί να τους έχει αγίους. Και να προσέχει λίγο τα λόγια του όταν απευθύνεται για ανθρώπους σαν τον πατέρα Νεκτάριο Μουλατσιώτη. Εν πάση περιπτώσει θα είναι μια οργή, ας την πούμε, οργή αγάπης. Και θα για να κλείσει το θέμα. Σας τον αφήσατε 7 λεπτά. Οργή αγάπης. Οργή αγάπης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι ακόμη. Ναι, πέστε μου. Και για τον πατήρ Δανιήλ Λαεράκη. Ναι. Ο πατέρα τον λέω γιατί σκέφτομαι το σχήμα του. Ναι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι υπηρέτης του ψεύδους. Δεν θα ήθελα να γίνονται τέτοιοι χαρακτηρισμοί, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν θέλετε. Λοιπόν, πω και το όνομά μου, αν θέλετε. Δεν θέλω να ακούσω το όνομά σας, είναι θέμα δικό σας, αλλά δεν θα ήθελα να γίνει. Θέλω να διατηρηθεί αυτή η εκπομπή σε ένα επίπεδο. Εδώ το ζητούμενο είναι άλλο. Ο καθένας κρίνεται από το έργο του, ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει στον άμβονα, ο καθένας κρίνεται από την προσωπική του ζωή και αυτά που γράφει. Εγώ δεν κρίνω άτομο. Λοιπόν. Πατήρ Δανιήλ Λαεράκης έχει πέσει σε αίρεση. Λοιπόν, είναι κανόνας ότι μπορούμε να Εκάλεσαν τον πατέρα Εράκη, εγώ δεν το ξέρω ούτε καν προσωπικά, να έρθει εδώ την άλλη Τρίτη το βράδυ, προπαραμονή των Χριστουγέννων, να μιλήσουμε και να πούμε ακριβώς αυτά που πρέπει να πούμε. Παραπληροφορεί κόσμο μέσω του περιοδικού του βαφτιστής Ιωάννης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Και αναφέρει ότι πρέπει να πάρουμε την ταυτότητα και να βάλουμε ένα σταυρό πάνω, γιατί έτσι θα... Δεν θα λάβουμε το χάραγμα ενώ θα πάρουμε την ταυτότητα. Είναι τρομερή πλάνη. Αυτός ο άνθρωπος ούτε τους Άγιους Πατέρες έχει διαβάσει ποτέ στη ζωή του, ούτε την Αγία Γραφή. Καλέ μου φίλε, ούτε την Ιερά Αποκριφή. Καλέ τηλεθεατή και καλέ μου φίλε, είναι το εξής, ότι το χάραγμα το χειρότερο είναι που είναι από αυτό και το ταυτότητα και όλα, είναι να μην το έχουμε στις ψυχές μας. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα έρχονται μετά. Αν δεν το έχουμε στις ψυχές μας το χάραγμα, δεν θα ανεχτούμε να γίνει και το χάραγμα στις ταυτότητες. Δεν θα ανεχτούμε να πάρουμε και ταυτότητες. Θα βγούμε και στα βουνά, θα γίνουμε και αντάρτες των πόλεων, θα γίνουμε μαχητές, θα γίνουμε τα πάντα.
εάν οι ψυχές μας και οι καρδιές μας το λένε και αν οδηγούμεθα ότι όλο αυτό, όλος αυτός ο πόλεμος θα φέρει την άνοιξη που ξέρει και την Ανάσταση να τη δίνει ο Χριστός, άλλωστε μην ξεχνάτε, μαστιγή δεϊόν όν παραδέχεται, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, εδώ θα δείξουμε ο καθένας τα κότσα του, θα δείξουμε την αντοχή του, θα δείξουμε αν αντέχουμε στις στερήσεις, θα δείξουμε πόσο λίγο υπολογίζουμε το θάνατο. Γιατί θα είναι και ένας θάνατος, εάν μας συμβεί, αναστάσιμος. Καλή σας νύχτα. Καλόπουλε. Ναι, λέγεται, λέγεται μου. Αυτό που λέτε, έχετε δίκιο, το ότι το χάραγμα δεν πρέπει να το έχουμε στην ψυχή μας, για να μην το λάβουμε αργότερα και στις ταυτότητές μας. Αλλά επειδή υπάρχουν ποιμένες στην Εκκλησία, οι οποίοι δίνουν λάθος γραμμή στα ποίμνια τους και οι οποίοι πιστοί όντως τους ακολουθούν γιατί δεν γνωρίζουν την πλάνη την οποία έχουν πέσει. Πάντα υπήρχαν ποιμένες στην Εκκλησία οι οποίοι δίνανε λάθος. Αλλά όπως είδατε, όπως η Εκκλησία, δεν ακολούθησε ούτε τους αιρετικούς, ούτε τους ποιμένες. Τον οποίον τολμάνε να πιάσουν στο στόμα. Η Εκκλησία έμεινε, αφήστε μην εντοπίζετε το θέμα στον πατέρα μου Λατσότη. Η Εκκλησία έμεινε Εκκλησία ελεύθερη, η Εκκλησία έμεινε ακριβώς με το Σταυρό, αυτός σταυρωμένος, και η Εκκλησία πορεύεται και θα πορεύεται πέρα από τους όποιους δεσποτάδες, πέρα από τους όποιους λαϊκούς, πέρα από τους όποιους κληρικούς. Δεν έχει ανάγκη και δεν φοβάται η Εκκλησία ούτε βιβλιαράκια αλλά νικουπόλεως ούτε οτιδήποτε. Αυτό βέβαια είναι το μεγάλο παγόβουνο που στέκει πάνω, το αληθινό παγόβουνο που απάνω του όποιος προσκρούει τρώει τα μούτρα του. Εκείνο που γίνεται όμως είναι το άλλο το μεγάλο, ότι έχουμε ιερή υποχρέωση όσοι μπορούμε, όσοι ξέρουμε, χωρίς βυζαντινολογίες, χωρίς άλλες καταστάσεις, να προειδοποιούμε τον κόσμο, να διαφωτίζουμε τον κόσμο. Και ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας, βγαλμένος έξω από τις βιωτικές του ανάγκες, γιατί όπως είδατε, βέβαια δεν έπαιρε τίποτα ο άνθρωπος στο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, ούτε τη βενζίνη δεν του πληρώνανε που πήγαινε στο σταθμό. Ούτε δραχμή ποτέ. Ούτε δραχμή ποτέ. Και είναι αυτή τη στιγμή στην Μητρόπολη Αττικής, ιερουργή. Από εκεί και πέρα υπάρχει κίνδυνος αύριο το πρωί ο δεσπότης του, όποιος δεσπότης, δεν μιλάω για το σημερινό, όποιος δεσπότης να τους πει ότι κύριε κάκουσε να δεις, με πάρα πολύ ενόχλησες, πάρα πολύ τάβαλες με τους δεσποτάδες και το ράσο, τράβα στο σπίτι σου. Σε πληροφορώ ότι ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας θα πάει στο σπίτι του. Είμαι γιατί σίγουρος για αυτό. Από είναι, γιατί είναι από εκείνους. Προσωπικά εννοείται, το γνωρίζω. Προσωπικά... Και ο πατήρ μου Λατσότης, αφού ενοχλήθηκε από ό,τι ενοχλήθηκε, πήγε και σε το ωραίο του μοναστήρι και έχει τα σήμαντρα, κάνει και έχει και έργο τις εικόνες από... και κάνει τις καμπάνες και έχει καλύτερο έργο από ό,τι είμαστε εδώ πέρα. Άλλωστε ένας άλλος επιφανής φίλος μου αρχιμαντρίτης τα παρατάει πολύ σύντομα και πάει να προσφέρει έργο στα Ιεροσόλυμα. Σιγά σιγά όλοι εκείνοι που έχουν τις δυνατότητες, όλοι εκείνοι που μπορούν να αναμετρηθούν με τη σκληρή πραγματικότητα, κάνουν αυτό που πρέπει. Όλοι οι άλλοι οι οποίοι είναι σάρξ πρόθυμοι, το πνεύμα πρόθυμο, οι σάρξ ασθενείς, ή και αντίθετα θα πάρετε και να τα αναμίξετε και τα δύο, ή και τα δύο, και το πνεύμα αδύνατο και η σάρξ αδύνατη, είναι και τώρα συμβιβασμένοι και αύριο θα είναι συμβιβασμένοι και πάντοτε είναι συμβιβασμένοι. Είναι δύσκολο να μένεις ασυμβίβαστος. Καλή σας νύχτα και ευχαριστώ. Να προσθέσω στα όσα είχε πει ο πατήρ Νεκτάριος, δεν μας διέλυσαν τη βιομηχανία, δεν μας διέλυσαν την γεωργία, την κτηνοτροφία. Λοιπόν, δεν είχαμε 26% αγρότες και μας επιβάλλουν να έχουμε μόνο 6%. Ό,τι μπορέσαν να διαλύσουν, δεν μας απειλούν, το άπατον του Αγίου Όρους. Δύο υπουργήνες της Ευρώπης. Λένε είναι απαράδεκτο να είναι άβατο. Θέλω να πάρω. Ναι, μόνο με το θέμα ότι. Εκδρομή αναψυχή στο Αγίου. Κοιτάξτε να δείτε ότι εκεί πέρα με το Άγιο Όρος να μην τα βάλουνε. Διότι καλογύρια εκεί δεν παίζουνε, ας πούμε. Και ντουφέκια έχουνε και δίκανα έχουνε και ξύλα έχουνε και τα σήμαντρα εκεί που έχουνε. Και πύργους έχουνε. Και τα σήμαντρα. Αλλά τώρα εκεί πάνε αυτοί με ελικόπτερα. Θα γίνουνε ματσούκια. Δεν σηκώνε στο Άγιο Όρος, δεν σηκώνε.
αρκεί να μην αλωθεί, ας πούμε, το Άγιο Όρος από κάτι νεοορθόδοξες τάσεις και καταστάσεις. Ορίστε. Ορίστε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ομολογουμένως σε παγωγική η κουβέντα σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Σας κύριε Μιχαλόπουλε, τεραίνεις και να αγωνίζεις. Το πατέρα Καλύβα, είμαστε σε Καναδιώτα, μη θυμάται. Μόνο λέω αν θυμάται τη φωνή μου ο γιατρός. Ορισμένα πάνε. Α, ναι, ναι. Ναι, σας θυμάμαι. Λοιπόν, έρχομαι να πω, γιατί μ' αρέσει να μελετώ κι εγώ και τα σγραφάς και τα συνηθισμένα εν το κόσμο, κοσμικός. Έχω δικαίωμα κι εγώ να ομιλώ. Βεβαίως. Εκείνο που ομολογουμένως με θλίβει είναι η διαπαράθεση η οποία γίνεται στο χώρο εδώ της Ορθοδόξης Εκκλησίας σε ένα χώρο 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ποια είναι η έξοδεν καλή μαρτυρή όταν ακούμε αυτά τα πράγματα, πατέρα? Ναι, ναι. Μανουήλ, θα σε απαντήσω. Λοιπόν, θα θέσω τρία ερωτήματα επιγραμματικά. Ναι. Ποια είναι η καλή μαρτυρία για τον κόσμο, για αυτό που λέμε ο Χριστός έλεγε το ποιμνιόν, όταν βλέπει ιερωμένους ράσα ή και κοσμικούς να γροθοκομπούνται στις εκκλησίες, στις πλατείες και κατά κάποιο τρόπο να κάνουν σύγχυση στο ποίμνιο. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα, θυμάστε εγώ και στη συμφωνία του Σέγγεν που ήμουνα, βεβαίως ορισμένα άρθρα που τη μελέτησα καλά είναι απαράδεκτα για μένα. Και κυρίως απαράδεκτα είναι αυτά τα οποία θέλουν απάνθρωπα, μπορώ να το πω εγώ, απάνθρωπα, να κατά κάποιο τρόπο ηλεκτρονικά στην ταυτότητα να δουν τις φιλοσοφικές απόψεις, τις ιδεολογικές απόψεις, έστω και τις συνδικαλιστικές απόψεις και οτιδήποτε των ανθρώπων. Για μένα είναι απαράδεκτο. Εκείνο όμως που ομολογουμένως λίγο και επειδή το μελέτησα πολύ είναι το θέμα του 666. Και θα κάνω μια σκληρή παρατήρηση εδώ. Ο ελληνικός λαός, ξέρουμε, που πέρασε τόσα δεινά έξωθεν και έντοθεν, κατά τη γνώμη μου είχε φακελωθεί όλος ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα, και το ξέρω κύριος Μιχαλόπουλος, αλλά τότε καμιά θρησκευτική οργάνωση τέτοιο δεν είπε γιατί φακελώνει τον ελληνικό λαό. Ήταν το ερώτημά μου, θυμάσαι. Ναι. Και θέλω να καταλήξω, διότι δεν θέλω να σας κουράσω, σε μια άλλη κουβέντα μπορούμε να πούμε πολλά. Επαναλαμβάνω ότι να τα βρει η Εκκλησία, διότι η Εκκλησία έχει σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που υποφέρει από ανεργία, από νοσήματα, από φτώχες. Και τότε σας είπα εγώ τότε, θα θεωρήσω θαύμα, γιατί ήμουν εναντίον των θαυμάτων και με το μεταλλινό το κουβέντιασα, θα πω ότι πιστεύω στα θαύματα όταν η Εκκλησία ομονοήσει και ασχοληθεί με το ποίμνιο που έχει ανάγκη, είναι ταγμένη για το ποίμνιο. Λοιπόν, αυτά τα λίγα, ναι, καμιά άλλη φορά να κάνουμε πιο ενδελεχή κουβέντα. Να απαντήσω στο ένα ερώτημα, ναι. Εγώ δεν ξέρω, είπατε ότι είστε γιατρός σε επάγγελμα. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ και να σας πω σαφώς ότι ευθύνεται η Εκκλησία ότι δεν εμίλησε και δεν ασχολήθηκε με το φακέλωμα. Και όπως ευθύνεται βεβαίως και η Παπική Εκκλησία, η οποία κατά τη διάρκεια της κατοχής, της γερμανικής κατοχής και της φασιστικής, και της φασιστικής, βεβαίως, συγγνωστά, συνέπραξε λοιπόν. Περιέθαλψε τους εγκληματίες. Σε μια εποχή που η ελληνική Εκκλησία δεν ενοχλήθηκε, ας το πούμε έτσι, κομψά κάπως,
ήταν διότι η Ελλάδα, δεν θέλω να κάνω, να ανασκαλέψω τα πράγματα, πολεμούσε, καλά την άλλη, πολεμούσε την άλλη Ελλάδα στα βουνά. Καλά κάνετε. Και βεβαίως, βεβαίως, η Εκκλησία δεν τήρησε την ανάλογη θέση την οποία εμφανίζει σήμερα σε σχέση τότε με την πορεία της αντάμα και χέρι-χέρι με την επταετία. Ευχαριστώ που με... Ο σημερινός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Παντελεήμων, έγραφε όταν ήταν νομίζω Ικαρίας και Σάμου τότε, αν θυμούμαι καλά, έγραφε «Χαίρε ζήθη αντιβασιλεύ» για το Ζωητάκι. Ο σημερινός Μητροπολίτης Δωρόθεος, Σύρου, όταν έφτασε εκεί ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, είπε «Ευλογημένος ο ερχόμενος». Γλωστά. Και άλλοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Εκεί εταυτίστησαν. Και μόλις επέρασε η επταετία, είχαμε τους διωγμούς των 12 και συνεχίζεται να μιλάμε για αρκετούς ότι ήταν φουντικοί, ενώ τώρα, ας μην το κρύβουμε, τη διάρκεια της επταετίας, κληρικοί, παρακληρικοί, διάκονοι, μητροπολίτες, δεσποτάδες, αρχιματριτάδες, έπαιρναν τον ελεύθερο κόσμο, τον είχανε καμάρι, πηγαίνανε και στο καφενείο του χωριού, τον διαβάζανε και ανοιχτά, πήγανε και καφέ με φλιτζάνι, στο φλιτζάνι που είχε το Γιώργιο Παπαδόπουλο, και παριστάρανε τους εθνικόφρονες, παύλα στομαχόφρονες, και ήτανε όπως πάντα, αγαπητέ μου γιατρέ, δεν ξέρω ποιος είστε, οι βολεμένοι της δεξιάς, της κακής δεξιάς, δεξιάς εντός εισαγωγικών, η οποία ήταν πάντα ταυτισμένη στον τόπο το εδώ, με τον Ιρνοδίκη, με τον Πτεσματοδίκη, με τον Αγροφύλακα, με τον Χωροφύλακα και με όλους εκείνους οι οποίοι εξυπηρετούσαν κάποιες καταστάσεις. Ως εκ της πείρας σας, κύριε Μιχαλόπουλε, γιατί διακονεύσατε στα κοινά, γνωρίζετε πολλά. Και πολλά... Εγώ ένα γνωρίζω, χωρίς να πολιτικοποιήσω τη συζήτηση, είναι αλλού η συζήτηση και τα λέω σε άλλα σχόλια. Γνωρίζω ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος 24 χρόνια φυλακή και 14 μήνες στην εντατική δεν κατορθώσαμε παρά τα εκκλήσεις, παρά τα απλώματα χεριών, να μαζέψουμε κάποια ψωροεκατομμύρια για να τον βάλουμε σε ξεχωριστό δωμάτιο, γιατί δεν μπορεί να φύγει από εκεί λόγω των φαρμάκων. Και πολύ σωστά μου είπε ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος και δημοσίευσα εκτές άθρο στην Ελεύθερη Ώρα, ότι πού σας δεν ελευέντες επταετίας, ούτε 40 εκατομμύρια δεν κατορθώσατε να μαζέψετε. Ενώ εάν παρατηρήσετε το ριζοσπάστη κάθε Κυριακή, μαζεύει εις μνήμην των αγωνιστών 10 εκατομμύρια. Ευχαριστώ γιατρέ μου. Καλή σας νύχτα. Εγώ σε ευχαριστώ. Να απαντήσω. Όσον αφορά την καλή μαρτυρία, κανείς δεν εγκρίνει τα αγροθοκοπήματα, την διαίρεση... Και τους φακέλους φυσικά. Τους φακέλους. Ούτε κανείς εγκρίνει αυτό που κάποτε έκανε... Τώρα να δείτε εμείς πώς μας φακελώνε, πατέρα. Δεν πειράζει. Φάκελο τώρα, εκπομπές, παραεκπομπές, ε. Χαίρο ότι ο γιατρός... Δεν τον γνωρίζω. Τον οποίο θυμάμαι, παραδέχεται ότι η Σένκεν έχει απαράδεκτα άθρα. Πώς δεχόμαστε λοιπόν τη Σένκεν, μας την επιβάλλουν με παράδεκτα άθρα, όταν δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε μια κεραία? Παραπάνω από το Ευαγγέλιο λένε. Μετά, όσον αφορά το 666, και αυτό έχει και το λόγο του. Όλα τα βλέπουμε σφαιρικά και για όλα αγωνιζόμαστε. Θα ήθελα όμως και εγώ να επενέσω την τοποθέτησή σας, ότι η Εκκλησία οφείλει να μην ταυτίζεται με κόμματα, με χρώματα, με καταστάσεις, με κυβερνήσεις, με κέσαρα. Είναι προδοσία του Ευαγγελίου. Και δυστυχώς έχουν τέτοια σφάλματα. Εγώ αφελής, ο αφελής. Η εκκλησιαστική. Ναι, ο αφελής Έλληνας. Ναι. Αναρωτιέμαι το εξής για όσους μου λένε τι αηδίες είναι το 666. Και λέω, ας πούμε, εντάξει παιδιά, είναι αηδίες. Δεν μου λέτε όμως, γιατί αυτή η μεταχείριση αυτού του αριθμού. Ακριβώς. Και δεν είναι 699, ξέρω εγώ. Αυτό το 666 γιατί βγαίνει? Όχι, μπορούσαν να μου πούνε, είχαμε 702, θα σας ενοχλούσε το 702. Ναι, αλλά το 666 βγαίνει από παραστάσεις
Βγαίνει μέσα από κείμενα. Από τη γραφή. Βγαίνει μέσα από αριθμούς, πέρα από τη λέει Αποκάλυψη. Βγαίνει μέσα από αριθμούς, βγαίνει μέσα από προγράμματα, βγαίνει μέσα από όσα βλέπουμε έξω, ας πούμε. Εδώ βγαίνουμε και βλέπουμε τώρα στην αγάλματα και σχηματίζουν το 666. Ορίστε. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαλόπουλε. Καλησπέρα σας. Είμαι απόσταρτος αξιωματικός και συγκεκριμένα ήμουν χειριστής στην πολεμική αεροπορία. Μάλιστα. Κάθε χρόνο βαθμολογούμεθα σε ένα έντυπο, όταν ήμουν ενεργεία και ακόμη ισχύει αυτό, το οποίο ονομάζεται 666. Μάλιστα. Στο οποίο βαθμολογείται όλη η πτυτική ικανότητα κάθε χειριστή. Και το οποίο λαμβάνεται υπόψη στη βαθμολογική εξέλιξη. Μάλιστα. Ακούτε? Ναι, σας ακούμε πλήρως. Προαγωγές, τοποθετήσεις κλπ. Μάλιστα. Ερωτώ, γιατί το έντυπο αυτό να έχει αυτό τον αριθμό και εάν έχει σχέση το 666, ναι, με εντύπω αυτού του πιστοποίου βαθολογιώται κάθε χειριστής, με το 666 της Ιεράς Αποκάλυψης. Έχω υπόψη μου αυτό, ναι, αυτό το έντυπο. Σε αεροπορίες. Είναι και αστυνομίες. Και αστυνομίες. Ναι. Μου το έχουν στείλει. Που λέγει δήλωση τόπου συμφερόντων. Και τα νούμερα που βάζουν εκεί σαν κωδικούς, σαν μόρια, αθροιζόμενα δίνουν το 666. Σαν να σου λέγει, υπογράφεις ότι το 666 σε προάγει. Ταυτίζεσαι με το 666. Του τέστην ταυτίζεσαι με την φιλοσοφία της νέας τάξης των πραγμάτων. Με τον Αντίχριστο. Με την υπερδικτακτορία την παγκόσμια. Προάγεσαι. Δεν ταυτίζεσαι. Πας στο περιθώριο. Στυλιτεύω και αυτό. Φτάσαμε μέχρι και εκεί ακόμη. Μάλιστα. Κακό είναι λοιπόν, να συμπιώσουμε το γιατρό τον προηγούμενο, να ταυτίζεται η Εκκλησία με κατεστημένα. Να ταυτίζεται με κόμματα. Να ταυτίζεται με κυβερνήσεις. Και να εκλυπαρούν κάποιοι για να γίνουν Μητροπολίτες, να δεσμεύονται με υποχρεώσεις κατόπιν να κάνουν τα χατήρια των πολιτικών. Δυστυχώς αυτό πρέπει να το στυλιτεύσουμε και πρέπει να γίνει και ειδική εκπομπή πόσον η Εκκλησία προδίδει το Ευαγγέλιο των Χριστών, τις αρχές της, την αλήθεια, όταν γίνεται κατεστημένος συμβιβασμών. Και έχει έναν αλυσιβερίσει, πάρε δώσ' μου. Τι δουλειά έχει. Τον Χριστό τον προδίδει αυτός, ο οποίος συμβιβάζεται και αναδεικνύεται ο Μητροπολίτης με την βοήθεια πολιτικών, ή δέχεται πιέσεις από πολιτικούς, ή δέχεται πιέσεις από μια κυβέρνηση. Και δεν λέγει, τι λέγει η Γραφή, και ξεχνάει το αποστολοπαράδοτο ήθος, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης. Ναι. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα ήθελα να κάνω στον πατέρα τρεις ερωτήσεις. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε τη διαφορά αναμεταξύ χριστιανισμού, μουσουλμανισμού και Jewish. Είναι εκτός θέματος. Γιατί? Γιατί είναι εκτός θέματος, είναι φιλολογικό. Μιλάμε τώρα ακριβώς για το 666 το βιβλίο του μελετίου. Εγώ τώρα πήρα στην εκπομπή τηλέφωνο και επειδή εσείς απαντάτε θρησκευτικές και εκκλησιαστικές ερωτήσεις, εγώ σαν χριστιανός, όποιος εγώ δεν είμαι. Ωραία, απαντήσουμε, ναι, δεν υπάρχει. Πολύ καιρό δεν είμαι πλέον χριστιανός, αυτό θέλω να το θέσω. Ωραία. Θα ήθελα να μου απαντήσετε κάποιες ερωτήσεις. Μάλιστα. Να μου εξηγήσετε, ποιος ξέρει, μπορεί και εγώ να γυρίσω και να γυρίσω και υπεράτηση του Θεού. Λοιπόν, η διαφορά ανάμεταξύ χριστιανισμού, μουσουλμάνους και Τζούις. Γιατί οι χριστιανοί λένε ότι ο γιος του Θεού είναι ο Χριστός. Οι μουσουλμάνοι λένε ότι ο γιος του Θεού είναι ο Μωάμετ. Λοιπόν, και αυτά είναι εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι. Οι Τζούις, αυτοί τους βάζουν και τους δυο κάτω και λένε ο γιος του Θεού δεν έχει έρθει ακόμα. Λοιπόν, πρώτο αυτό, εξηγήστε μου αυτό. Το δεύτερο είναι, πώς βάζετε τον ελληνισμό την ίδια και συνεχής θέση με της ελληνικής ιστορίας. Δεν το καταλάβουμε αυτό. Πώς βάζετε τον χριστιανισμό στην συνέχεια και ως ελληνική ρίζα με την ιστορία της Ελλάδος, η οποία κατά κάποιο τρόπο κυριαρχεί τον κόσμο, δηλαδή με science. Λοιπόν, και η τρίτη ερώτηση είναι, εάν η Ορθόδοξη Εκκλησία παραδέχεται τις ζωικές ψυχές ως μέρος της
του θεϊκού έργου. Λοιπόν. Και αν το παραδέχεται, πώς εξηγεί τις ζωικές ανομαλίες, τις σεξουαλικές, στην σεξουαλικότητα που επιτρέπουν στα ζώα να επιζουν. Αυτές οι ερωτήσεις. Όσον αφορά την διαφορά μεταξύ χριστιανισμού και μουσουλμανισμού, ο χριστιανισμός και φυσικά ορθοδοξία δεν είναι ένας χριστιανισμός, αλλά είναι η Εκκλησία, είναι η αυτοαλήθεια, είναι η ορθοδοξία, είναι η πίστη σε αληθινή και δεν είναι χριστιανισμός. Έχουμε πολλούς χριστιανισμούς. Αλλά μία είναι η Εκκλησία, η σώζουσα, η κυβωτός της σωτηρίας. Ο μουσουλμανισμός είναι μία εφεύρεση του Μωάμεθ, που ήταν ένας απατεών. Φυσικά είναι ντροπή να το λέμε. Έτσι είναι. Δεν έκανε κανένα θαύμα. Αντέγραψε κάποια πράγματα από την Παλαιά Διαθήκη και από το Ευαγγέλιο και έκανε ένα σύστημα, είχε κάποια σκοπιμότητα να επιβάλλει μια τάξη πραγμάτων, με το πήκε το σίδερο, επέβαλε την τάξη αυτή των πραγμάτων το 622 με το Αιγύρα και έγινε ένα κοσμικός άρχον. Ο Χριστός δεν ήταν κοσμικός άρχον. Και σε δέσμο. Σύντομα, όσον αφορά τώρα τον χριστιανισμό και ελληνισμό, ο ελληνισμός ως λαός και ως γλώσσα και ως φιλοσοφία ήταν προορισμένος να υπηρετήσει την αλήθεια του Χριστού και εγκολπώθηκε τον Χριστό ενώ τον σταύρωσαν οι Εβραίοι, τον απεδέχθη, τον εγκολπώθηκε και τον διακήρυξε τον κόσμο ολόκληρο ο ελληνισμός. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε την ενότητα ελληνοορθοδοξία, ελληνισμός-ορθοδοξία και είναι αδιάσπαστη αυτή η ενότητα. Τώρα, όσον αφορά τις ζωικές ψυχές, δεν κατάλαβα καλά. Εννοείται με την σάρκωση, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν κατεβαίνουν οι ψυχές να μπουν σε ζώα. Όσον αφορά την ομοφιλοφιλία και αν υπάρχει κάτι εκεί, αν γίνονται, αν ήταν γυναίκα και έγινε άνδρας ή άνδρας και έγινε γυναίκα στη μεταμψύχωση, αυτό είναι μία πλάνη και δεν ευσταθεί. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν κάποιες ανομαλίες στη φυσική δομή που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτή την εκτροπή. Αλλά δεν είναι η φυσική καταβολή τόσων όσον είναι η ψυχολογία του ομοφιλοφίλου. Αν το αρέσει, αν δεν έχει φερπίν. Αν σε μια οικογένεια δεν έχει τον πατέρα το παιδί, το αγόρι. Μα είπα στον κύριο ότι οι ερωτήσεις ήταν εκτός θέματος. Ναι, ναι. Εδώ είναι η συνθήκη του Σέγγεν. Ωραία, να συνεχίσουμε. Και το 666 και όλα αυτά. Όλα αυτά ήταν... Ναι, ορίστε. Ναι. Ναι. Ορίστε, λέγεται. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Είπατε ότι ο Σεραφείμ αντέδρασε στη συνθήκη του Σέγγεν. Ναι. Εγώ νομίζω φραστικός αντέδρασε. Δεν είδα να πρωτοστατήσει. Πώς να πρωτοστατήσει, κυρία μου, αφού είναι άρρωστος, ξέρετε ότι είναι άρρωστος. Υπέγραψε το έγγραφο. Άμα είναι άρρωστος και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα... Είναι άλλη ιστορία αυτή. Να καθηκοντά του να... Ναι, είπατε προηγουμένως για τον πατέρα Εμμανουήλ ότι πιθανό να τον διώξουν, γιατί... Μην φεύγετε από το ένα θέμα, πέστε μου για ακριβώς. Αν δεν μπορεί να είναι στα καθηκοντά, τι να γίνει. Να παραιτηθεί. Μάλιστα. Καλώς. Αυτό το λέγατε για άλλους ξεσηκωθήκατε τότε που 21 Απριλίου παρέτησε, ποιος ήταν ο Δωρόθεος, ήταν ο διάδοχος του Ιερονύμου. Ο Χρυσόστομος Χαντισταύρου, εξεφέσου ήρωας, μάρτυρας, ο Ιερόνυμος ποιος τον διαδέχτηκε. Ποιον διαδέχτηκε τον Ιερόνυμος. Ο Ιερόνυμος διαδέχτηκε τον Χαντισταύρο Χρυσόστομο. Ναι, ο άρρωστος ήταν, ο μεγάλος. Δεν ήταν άρρωστος, τον αρρώστησαν. Εν πάση περιπτώσει, ήταν και μεγάλης ηλικίας. Αλλά ήταν κοτσονάτος, δυνατός και καθόταν. Τότε λοιπόν που κάποιους από τους θεολογίζοντες ή πιστούς, με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, έδιωξαν τον αρχιεπίσκοπο της Αθήνας και πάλι της Ελλάδος για να γίνει ο Ιερόνυμος, δεν υπήρξε ούτε μία ενόχληση και ούτε είχατε πει, ας πούμε, ότι έπρεπε να παραιτηθεί. Ή οτιδήποτε. Τώρα λοιπόν με τον Σεραφείμ σας είπα και πάλι, ο Σεραφείμ του τα λες όλα. Δεν μπορεί να του πεις ότι δεν είναι ορθόδοξος και δεν είναι πατριώτης. Να τελειώσουμε το θέμα, Σεραφείμ. Μάλιστα. Λοιπόν... Να πούμε και λίγο στο βιβλίο, αν έχετε... Πατέρα Εμμανουήλ, δεν μπορούμε να πάμε στο βιβλίο. Ναι. Η ώρα ήδη φύγαμε 35 λεπτά. Μάλιστα. Και εγώ είμαι φοβερά κουρασμένος και... θα ομολογήσω και εδώ στους τηλεθεατάς ότι κάνω την εκπομπή με φοβερούς πόνους στις πλάτη και λόγω καιρού
είναι τα αποτελέσματα της μεγάλης αυτής εγχειρήσεως καρδιάς στον Άσιο και την άντεξα την εκπομπή με τη βοήθεια του Θεού σε πολύ, πάρα πολύ ένταση ο πόνος. Θα συνεχίσουμε την άλλη Τρίτη πλέον. Ζητάω συγγνώμη για τα τηλέφωνα τα οποία δεν μπορούμε να πάρουμε, αλλά μπορούν όταν θα βγούμε τώρα από την εκπομπή ο πατέρ Μανουήλ Καλύβας, ο πατέρας Μανουήλ Καλύβας μπορεί να σας ακούσει στο τηλέφωνο, αλλά θα γίνει η εκπομπή, αν όχι την Τρίτη επειδή είναι προπαραμονή και δεν ξέρω, κάπως έχουν μεταβληθεί τα προγράμματα, δεν τα ξέρω, μπορεί να γίνει τη Δευτέρα το βράδυ, θα ρωτήσουμε, θα μάθουμε και θα το αναγγείλουμε και τότε θα σας έχουμε κοντά μας και σύν Θεώ να είμαι και εγώ καλύτερα, διότι ειλικρινά φίλοι και φίλες, ήταν μια εκπομπή με οδυνηρή για μένα, ναι, από τους πόνους. Σας ευχαριστώ και εύχομαι να ξανασυναντηθούμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.